Λοιπόν, αυτό το μάτι στο πρώτο ημίχρονο έμοιαζε με προπόνηση. Η μία ομάδα, ο ΠΑΟΚ, να προπονείται πάνω στο πώς πρέπει να λειτουργήσει όταν δεν έχει την μπάλα, στο πώς κάνει πίεση ψηλά, στο πώς κάνει άμεσο pressing όταν χάνει την μπάλα στο αντίπαλο μισό, Γενικώ στο πώς προσπαθεί και να χαμηλώσει το ρυθμό της επιθετικής ανάπτυξης του αντιπάλου, αλλά και το πώς προσπαθεί να πάρει την μπάλα, να επανακτήσει την κατοχή της μπάλας στο αντίπαλο μισό, να είναι πιο κοντά στην εστία, να έχει και την πιθανότητα να βρει ανοργάνω την απέναντι άμυνα. αυτό το κομμάτι φαινόταν να δουλεύει, να προπονεί ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο και αυτό είχε ένα κόστος. Είχε ένα κόστος που του δημιουργούσε μια αδυναμία στο να καταφέρει να οργανώσει επιθέσεις και κυρίως να γίνει απειλητικός. Να φτάσει δηλαδή να εκτελέσει από καλά σημεία. Πρέπει να φτάσαμε γύρω στο 40 για να δούμε την πρώτη τελική προσπάθεια του Πάουκ. Απέναντι σε αυτό, η ΑΕΚ προπονούσε τον εαυτό τη πάνω στο πώ γίνεται να κάνει ασφαλή κυκλοφορία τη μπάλα στο δικό τη μισό, ακόμη και αν χρειαζόταν να γίνει συντηρητική, να κάνει πολλές επαναληπτικές πάσες, να βεβαιώνεται δηλαδή και με πολλές επαφές με την μπάλα αναποδοσφαιριστή, να βεβαιώνεται ότι δεν θα χάσει την μπάλα στο δικό της μισό. Αυτό ήταν κυρίως που την ένοιαζε, που της έτρωγε πολλή ενέργεια, που την ανάγκαζε να έχει και πολλούς ποδοσφαιριστές στο δικό της μισό, κατά το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης των επιθέσεων, και όλο αυτό είχε ως συνέπεια να μην μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα απειλητική, ακόμη και στις στιγμές που κατάφερε να σπάσει αυτό το pressing, δεν είχε αρκετού ποδοσφαιριστέ για να προλάβει να γίνει απειλητική, να ολοκληρώσει δηλαδή μια επίθεση παρόμοια ας πούμε, με την επίθεση που ολοκληρώνει τόσο άμεσα όταν βρίσκει το χώρο για να πετύχει τον γκολ. Ο Πάουκ έμοιαζε αρκετά με την ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι. Προσπάθησε να ματσάρει, να ισοσκελίσει όλα τα δυνατά στοιχεία τη ΑΕΚ και κυρίω την, την, ένταση τη μονομαχία και στη διεκδίκηση τη μπάλα δεν θυμάμαι ποιο είναι το προηγούμενο ντέρμπι, στο οποίο σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την παράμετρο, ο Πάοκ έχει επικρατήσει επί τη ΑΕΚ. Και αν κοιτούσε την ανάλυση τη απόδοση των δύο ομάδων στα προηγούμενα έξι του παιχνίδια, δηλαδή στα παιχνίδια που έχουν δώσει για το πρωτάθλημα μέσα στο 2024, η ΑΕΚ περτερούσε στο κομμάτι αυτό στι μονομαχίε. Σε αυτό το ματ, ήταν φανερό ότι ο Λουτσέσκου είχε κάνει τροποποιήσει προκειμένου να καταφέρει να παρουσιάσει μια ομάδα που θα ακυρώσει τα δυνατά στοιχεία του αντιπάλου. Μια τέτοια τακτική τροποποίηση ήταν η επιλογή του Κοτάρσκι να παίζει με μία επαφή με την μπάλα και συνήθω να σημαδεύει στο βάθο τη επίθεση. Ελάχιστε ήταν οι φορέ που έπαιξε μια πάσα στον κεντρικό αμυντικό ή σε έναν διπλανό του αμυντικό. Στι περισσότερε φορέ, 7 στι 10, 8 στι 10, ο Κοτάρσκι με μία επαφή σημάδευε στο βάθο τη επίθεση, είτε στον κεντρικό άξονα είτε στα πλάγια, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να μην δίνει ο Λουτσέσκου στην ΑΕΚ το δικαίωμα, την ευκαιρία να ανέβει ψηλά στο γήπεδο και να τον πιέσει. Την είχε πατήσει σε προηγούμενα παιχνίδια ο Λουτσέσκου σε αυτό το κομμάτι και ήταν λίγο σαν να τον οδήγησε ε, η, το ότι είχε δει στα προηγούμενα μάτς σε αυτή την επιλογή. Πώς κατάφερε να σταθεί καλά απέναντι σε αυτό η ΑΕΚ και να ε, στρώσει και το δρόμο ακόμη και για να φτάσει μέχρι την ε, νίκη. Μεγάλη διαφορά στην απόδοση με την μπάλα στα πόδια είχε ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς που σε προηγούμενα μάτς uh, που είχε πιεστεί πολύ από τον αντίπαλο, από έναν αντίπαλο που πίεζε ψηλά, έκανε ένα λάθος που τον έπαιρνε μαζί, έκανε δύο λάθη. Γενικώ δεν ενέπνεε τόσο μεγάλη σιγουριά στο passing game και δεν έκανε με τέτοια ασφάλεια τις επιλογές του για να παίξει με τα πόδια. Τούτη τη φορά ήταν όπως θα έπρεπε να είναι ένας τερματοφύλακας που παίζει σε μια ομάδα η οποία θέλει να χτίζει πάσα πάσα τις επιθέσεις και να μην πηγαίνει σε άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν λέω με αυτό ότι ο Στάνκοβιτ έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με την ΑΕΚ. Άλλωστε και στη φάση τη επίτευξη του γκολ του Πάουκ, η άμυνα τη ΑΕΚ είναι υψηλά τοποθετημένη, προκειμένου να δώσει το χώρο και το χρόνο στον τερματοφύλακα για να βγει και να καθαρίσει τη φάση. Εκείνο δεν το κάνει. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μαθαίνουμε τώρα για τον Στάνκοβιτ, ότι μακριά από την αιστεία του δεν νιώθει την ίδια ασφάλεια που νιώθει κάτω από την αιστεία του. Όμω στο... σε όλε τι υπόλοιπε αντιδράσει του, όπω και σε όλο το παιχνίδι που έκανε με την μπάλα στα πόδια, ήταν μια χαρά. Το άλλο καλό νέο για την ΑΕΚ ήταν ο Σταύρο Πίλιο. Αυτή η εμφάνιση είναι το πρώτο του παράσημο, γιατί ήταν τέτοια δυναμικότητα ο αντίπαλο σε ένα ντέρμπι μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια, σε ένα ντέρμπι απέναντι στον πρωτοπόρο Πάουξ στην Τούμπα. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει πολλέ τέτοιε παραστάσει. Είχε μια πολύ καλή απόδοση και μάλιστα με βελτίωση στι μονομαχίε. Κομμάτι στο οποίο μέχρι εδώ, ειδικά στο φυσικό παιχνίδι, ο Πίλιο έδειχνε ότι δεν, είναι ακόμη σε αυτό το, δεν έχει φέρει τον εαυτό του σε αυτό το επίπεδο. Τούτη τη φορά όμω ακόμη και σε αυτό το κομμάτι, ήταν πιο αποτελεσματικό συγκριτικά με προηγούμενα παιχνίδια. Άρα, στη θέση του Αλμέιδα, με αυτή την εμφάνιση του πύλιου, θα έτριβα τα χέρια μου. Όταν βρέθηκε πίσω στο σκόρο Πάοκ και χρειάστηκε, ένιωσε την ανάγκη να επιστρέψει στο παιχνίδι, να καταφέρει να ανασυνταχθεί, να το αφήσει πίσω αυτό τον κόλ που δέχτηκε και να γίνει επιθετικό, είχε πολύ αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα που βρήκε κυρίω από του ποδοσφαιριστέ που έφερε από τον πάγκο Ρασβάν Λουτσέσκου. Άρα και σε αυτό το κομμάτι, Φυσικά οι αναγνώσει είναι διαφορετικέ και εδώ σήμερα οι μισοί θα τον κράζουν γιατί δεν ξεκίνησε με αυτού που έβαλε στη συνέχεια και οι άλλοι μισοί θα λένε ότι έκανε καλέ αλλαγέ. Εγώ λέω ότι είδα έναν προπονητή ο οποίο κατάλαβε τι χρειάζεται η ομάδα του, τη βοήθησε, έδωσε τους, έφερε του ποδοσφαιριστέ μέσα στο γήπεδο για να βοηθήσει την ομάδα του, τη άλλαξε ειδικά σε αυτό το κομμάτι την αποφασιστικότητα και τη βοήθησε να κάνει τι καλύτερε ευκαιρίε που έκανε μέσα στο παιχνίδι στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού. Ανεξάρτητα δηλαδή από το πώ βρήκε τον κόλλο Πάουκ και από το πόσο απειλητικό ήταν στι στατικέ φάσει, οι ευκαιρίε που έβγαλε όταν το άμεσο pressing που έκανε ή το pressing που έκανε ψηλά έφερνε αποτέλεσμα, ήρθαν και επειδή οι εκτελεστέ ήταν αποφασιστικοί, ασχέτω αν κατάφεραν να πετύχουν γκολ ή όχι. Βλέποντα αυτό το match που δεν είχε πολύ μεγάλο αριθμό ευκαιριών και που άρα δεν ήταν τόσο ψυχαγωγικό, σκεφτόμουν πόση ένταση είχε και πόσο, ένταση, πόσο μεγάλη ένταση θα έχουν τα μεταξύ τους παιχνίδια όταν θα μπούμε στα play-offs. Δεν λέω ότι και τα υπόλοιπα derby δεν θα έχουν ένταση, αλλά αυτές εδώ είναι ομάδες που είναι όριμε, που είναι δουλεμένες από τον προπονητή τους, που είναι συνδεδεμένες και συνεννοημένες και συναισθηματικά με τον προπονητή τους, δηλαδή ο προπονητής ξέρει τι κουμπιά να πατά ώστε οι ποδοσφαιριστές του να τα δίνουν όλα, να κάνουν υπερβάσεις, να είναι αποφασιστικοί, να παίζουν με πάθος, με ομαδικό πνεύμα, με όλα τα στοιχεία που πρέπει να έχει μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Άρα, με αυτέ τι δύο ομάδε, δεδομένου ότι από εδώ και μπρο, με το καλό, τα γήπεδα θα έχουν και κόσμο, νομίζω ότι στα playoffs μα περιμένουν match που θα τα θυμόμαστε.